ότι ο οργανισμός στην Κύπρο αναγκάστηκε να προσφύγει στο BDSM και προφανώς ήταν πολύ πιο ενδιαφέρουσα επένδυση η επένδυση σε οπτική ίνα. Πέρυσι, ακριβώς από αυτό εδώ το χώρο, είχαμε συζητήσει αυτό το ενδεχόμενο της οπτικής ίνας. Είχα εκφράσει την άποψή μου και ήμουνα, όπως θυμάσαστε, θερμός διασώτης. Επομένως, δεν σας κρύβω ότι πέρα από τα αριθμιστικά στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, εάν με ρωτήσετε ποια τεχνολογία προτιμώ, θα πω ότι το VDSL φαίνεται να είναι ένα μοντέλο το οποίο πολύ γρήγορα θα το θεωρήσουμε παροχημένο. Και κατά συνέπεια θα ήταν προτιμότερο να πάμε κατευθείαν στα δίκτυα οπτικής ίνας. Κάθε επένδυση, όχι μόνο στις τηλεπικοινωνίες, οπουδήποτε πρέπει να έχει μία ορισμένη απόδοση. Διαφορετικά δεν θα γίνονται επενδύσεις. Σε όποιο μοντέλο και αν πάμε πάντως, είτε VDSL συζητήσουμε, είτε οπτική ίνα, δεν είναι δυνατόν το κριτήριο να είναι η γεωγραφική εξάπλωση και όχι η απόδοση των επενδύσεων. Επομένως, θεωρώ πολύ φυσιολογικό να ξεκινήσει κανείς από τις πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπου η επένδυση είναι προφανές ότι θα φέρει την απόδοση πιο γρήγορα, και στη συνέχεια, εφόσον υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον, να πάει όποιος πάροχος θέλει και στο τελευταίο χωριό. Εάν δεν έχουμε σαν βασικό μας κριτήριο την απόδοση των επενδύσεων, φοβάμαι ότι σε μερικά χρόνια, σχετικά σύντομα, τότε δεν θα υπάρχει διάθεση για επενδύσεις. Όχι οι τράπεζες δεν θα δίνουν χρήματα, αλλά οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος δεν θα είναι έτοιμος να επενδύσει κάπου όπου ξέρει ότι τα λεφτά απλά θα καούν. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι συμφωνώ με τον κύριο Κερασάρη, ο οποίος είπε ότι πρόκειται για μία οπισθοδρόμηση εάν τυχόν πάμε πίσω στο καθεστώς του Άρης και πίσω στο καθεστώς όπου ο πελάτης έπαιρνε δύο λογαριασμούς. Είδαμε και πάθαμε να πάμε στον ένα λογαριασμό και ο πελάτης να έχει ένα πάροχο. Εάν τυχόν δεν βρεθεί τρόπος να μπορεί και πάλι ο πελάτης μέσω του VDSL να έχει ένα πάροχο και ένα λογαριασμό, θεωρώ ότι πάμε προς τα πίσω και όχι προς τα εμπρός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως προανέφερα, θεωρώ το VDSL σαν ένα μοντέλο το οποίο έχει μικρό προσδόκιμο ζωής. Να γυρίσω λίγο πιο πίσω. Το VDSL, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, χωρίζεται σε δύο versions. Το ένα είναι το VDSL με fiber to the curb. Και αυτό εννοούσα εγώ VDSL. Και εκεί αναφερόμουν στα κέντρα. Άρα σε αυτά τα κέντρα αναφερόμουν. Και αυτό πιστεύω ότι είναι και το, όχι το πραγματικό VDSL, αλλά το VDSL που πραγματικά μπορεί να χρειάζεται ο καταναλωτής. Δηλαδή πάω σε μια περιοχή στην οποία είναι απομακρυσμένη από το αστικό κέντρο, άρα έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες. Σκάβω και βάζω οπτική ίνα από το αστικό κέντρο μέχρι το καφάο και δίνω στο σπίτι πραγματική ταχύτητα 30, 35, 50 Mbps εκεί που υπήρχαν περιοχές με 0,8 όπως είχα εγώ στο σπίτι μου, με 1, με 1,2. Εκεί λοιπόν λύνω μια ανάγκη του πελάτη. Αυτό είναι στο δικό μου το μυαλό, τουλάχιστον και στο δικό μας το μυαλό, το VDSL που απαντάει σε ανάγκη πελάτη. Το VDSL από το αστικό κέντρο δίνει φάρμακο σε κάποιον που δεν είναι άρρωστος. Δηλαδή, κατά την προσωπική μου άποψη, στα 700 μέτρα, γιατί ξέρετε υπάρχει η ακτίνα από το αστικό κέντρο, υπάρχει και η διαδρομή του χαλκού. Άρα το χιλιόμετρο, effectively, είναι γύρω στα 700 μέτρα.
Όποιος λοιπόν βρίσκεται σήμερα με ADSL σε ακτίνα 700 μέτρων από το αστικό κέντρο, έχει 12-16 Mbps. Δεν έχει κανένα πρόβλημα με τις υπηρεσίες που σήμερα μπορεί να χρησιμοποιήσει. Δηλαδή στα 16 Mbps μπορεί να δει IP TV με high definition και μπορεί και τα δύο παιδιά του να κάνουν streaming την ίδια στιγμή. Δεν είναι άρρωστος. Ερχόμαστε εμείς σε αυτόν τον άνθρωπο και του λέμε, έλα εδώ, θα μου δώσει κάτι παραπάνω και εγώ θα σου δώσω 30, θα σου δώσω 50. Αυτό για μας δεν απαντάει σε ανάγκη της αγοράς. Άρα εγώ διαχωρίζω τα δύο τα κομμάτια. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο για μας έχει ουσία και είναι το VDSL με οπτική ίνα μέχρι το καφάο, εκεί νομίζω πρέπει να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι. Οποιαδήποτε λύση δεν περιλαμβάνει naked VDSL, πέρα από ότι γυρνάει την αγορά πολλά χρόνια πίσω στην εποχή του Άρη, κάνει και ένα κόμμα. Καταργεί τον ανταγωνισμό. Διότι ο δικός μου πελάτης, ο οποίος θα θέλει να πάρει την υπηρεσία του VDSL και θα πρέπει εγώ να τον εξυπηρετήσω, θα του πω ότι καλέ μου κύριε πελάτη, άμα θέλεις VDSL, για πήγαινε στον ΟΤΕ να πάρει μια γραμμούλα. Εγώ λοιπόν αυτομάτως, απέναντι στον πελάτη, τη σχέση που έχω χτίσει τα χρόνια που είναι κοντά μου, του λέω τι, εντάξει είμαι εγώ, αλλά αν θες κάτι παραπάνω, ΟΤΕ. Στο δικό μου το μυαλό αυτό δεν είναι ανταγωνισμός. Εμείς έχουμε προσπαθήσει με κάθε τρόπο, με παραστάσεις, με υπομνήματα, με υπενθυμίσεις προς την Επιτροπή, αυτό να το κάνουμε ξεκάθαρο. Για μας αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από το τι τιμή τελικά θα εγκριθεί. Διότι εν της πράγμασης καταργεί τον ανταγωνισμό. Να γυρίσω λιγάκι στο κομμάτι της τιμής. Σαφώς εμπορικά η τιμή δεν μπορεί να ξεκινάει από το κόστος, ξεκινάει από τον καταναλωτή. Απλώς στην αλυσίδα δημιουργός του κόστους, χρήστης της υποδομής, καταναλωτής, πρέπει ο ρυθμιστής να τηρήσει τις αποστάσεις που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και των τριών παικτών. Ότι δηλαδή ο ΟΤΕ για το κομμάτι της επένδυσης που έχει κάνει στην οπτική ίνα, στο καφάο, στο βρόχο, θα παίρνει από τον αναλλακτικό πάροχο μία δίκαιη αμοιβή και ότι σε σχέση με την τιμή που ο πελάτης είναι διατεθειμένος να πληρώσει, θα υπάρχει και ένα ικανό περιθώριο που θα εξασφαλίσει την οικονομική διαβίωση, επιβίωση του μεταπολιτή, δηλαδή του αναλλακτικού πάροχου. Δεν είναι πυρηνική φυσική, αριθμητική είναι, απλώς είναι λεπτές ισορροπίες. Και αυτό στο κάτω-κάτω είναι το ρόλο του ρυθμιστή, έτσι, να τηρεί αυτές τις λεπτές ισορροπίες. Αλλά η αλυσίδα είναι ξεκάθαρη. Υπάρχει ο τελικός καταναλωτής, ο οποίος και τελικά θα πληρώσει αυτή την υπηρεσία. Υπάρχει ο μεταπολιτής, που είναι ένας από εμάς τους εναλλακτικούς. Και υπάρχει και ο δημιουργός της υποδομής, που είναι ο ΤΕ, σήμερα. Και μιλάω για το κομμάτι, ξαναλέω, το fiber to the curb, έτσι, γιατί εκεί είναι η ουσία της. Αυτό λοιπόν πρέπει το συντομότερο ο ρυθμιστής να το λύσει. Γιατί όντως το να υπάρχει σήμερα άγγλη υποδομή και να υπάρχουν κομπίνες που να κάθονται δεν βοηθάει ούτε τότε, ούτε και εμάς. Και εμείς έχουμε προβλήματα να εξυπηρετήσουμε το πελάτη μας στην περιοχή που είναι 4 χιλιόμετρα από το αστικό κέντρο. Και ξέρουμε ότι στην Αττική τουλάχιστον περιοχές που είναι ο πελάτης 4 χιλιόμετρα από το αστικό κέντρο είναι πολλές. Και είναι και περιοχές πολλές υψηλότατου εισοδήματος. Και εμείς λοιπόν εκεί έχουμε πρόβλημα. Άρα και εμείς θέλουμε να υπάρχει ρύθμιση, επαναλαμβάνω όμως. Naked VDSL για να προστατεύσει τον ανταγωνισμό και η κατανομή της τελικής τιμής να είναι τέτοια που να επιτρέπει στο μεν ΟΤΕ να δικαιολογεί την επένδυσή του και σε εμάς να μπορούμε να δώσουμε υπηρεσία και να επιβιώσουμε. Αυτή είναι η άσκηση νομίζω.